Τώρα τι να πει σήμερα κανένας που αν το καταλάβατε όσοι το καταλάβατε και το να έχεις μια τέτοια γιορτή και να είσαι παρόν είναι μεγάλο πράγμα. Σήμερα λοιπόν κάναμε ίσως το τελευταίο μνημόσυνο ως ένας απλός παππούλης, γιατί φαντάζομαι ότι από τον χρόνο θα του ψάχνουμε μόνο το απολυτίκιο στη μνήμη του. Είναι ο παπαφώτης μας. Τούτος εδώ ο παππούλης που όσοι τον γνωρίσατε και σε αυτό το χωριό που ήρθε και λειτουργήσε, αλλά και μέσα από τις διηγήσεις και μέσα από τόσα πολλά που έχουν γραφτεί γι' αυτόν, νομίζω ότι πραγματικά θα έχετε θαυμάσει τη ζωή του, την αγιότητά του, αλλά πολύ περισσότερο νομίζω την τρέλα του, διότι ήταν ένας παππούλης που πρώτα ήταν διόπιθα μέσα άνθρωπος, όλες και όλες. Μαθητής του Παπατίχωνα του Ρώσου. Ο Παπατίχωνο Ρώσος έχει δύο γνωστούς, ιδιαίτερα γνωστούς Αγίους στην εποχή μας. Ήταν ο πνευματικός και αυτός που έκανε μοναχούς τον Άγιο Παΐσιο και τον Παπαφώτη. Τι σπουδαίο πράγμα τώρα να έχεις να είσαι πνευματικός που μπορείς να βγάλεις δύο τόσο μεγάλους Αγίους. Αλλά Αγίους όμως και οι δυο αετοί. Ποιο αετός ήταν όμως ο Παπατίχων, ο οποίος είχε μια μικρή ατυχία καταγωγής. Ρώσος στην καταγωγή, που έφυγε όμως και ήρθε και ασκήτευσε σε ρωμαϊκό τόπο, στο Άγιον Όρο. Άρα τον έχουμε λίγο στην άκρη, και οι Ρώσοι και οι Ρωμνοί. Δεν τον πειράζει όμως τον Παπατίχωνα καθόλου που τον έχουμε στην άκρη. Θα έρθει η ώρα του. Τη ζωή του άλλωστε την έγραψε ο ίδιος ο γέροντας Παΐσιος και την έγραψε και μας τη μιλούσε συνέχεια και μας την βεβαίωσε για την αγιότητά του. Τρεις μεγάλοι γίγαντες, λέει, Άγιοι εμφανίστηκαν στην εποχή μας, έλεγε ο γέρο Παΐσιος, τ' άκουσα και εγώ να το λέει. Ο Παπατίχων, ο Παπαφώτης και ο γεροευμένιος ο Σαριδάκης. Ο Παπατίχων, ο τάφος του, το μνήμα του, είναι στην Καψάλα στο Άγιον Όρος. Ο Παπαφώτης είναι στον Τρίγωνα, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, ο τάφος του, με έναν υπέροχο παππούλη στην ενορία του Τρίγωνα, τον Παπαδημήτρη. Έχετε πάει αρκετοί και τον έχετε επισκεφτεί, το ξέρω. Και ο Παπαευμένης ο Σαριδάκης είναι στην Εθιά, στα ορεινά της Τσικρίτης. Και έζησε ο Παπαευμένης ο Σαριδάκης 50-60 χρόνια στο Λιμωδόν, στο Εγάλεο, στην Αθήνα. Λειτουργούσε κάθε μέρα και κοινωνούσε τους λεπρούς μαζί με τον Άγιο Νικηφόρο το λεπρό και τόσο πολύ τους αγαπούσε τους λεπρούς και ο ένας και ο άλλος, και ο Άγιος Νικηφόρος και ο Παπαευμένης ο Σαριδάκης, που κάθε μέρα τους κοινωνούσε
Και είχαν, λέει, μια απορία οι λεπροί στην αρχή, ώσπου να τον μάθουν. Άραγε τη Θεία Κοινωνία στο τέλος που θα κοινωνήσει εμάς, θα την καταλύσει. Και όταν τον είδαν να παίρνει το Άγιο Ποτήριο και να τελειώνει τη Θεία Κοινωνία, τον προσκύνησαν, λέει, ως Άγιο. Τόσο πολύ τον θαύμασαν. Και ενώ κοινωνούσε κάθε μέρα όλους τους λεπρούς, ο ίδιος δεν παιδεύτηκε από την ασθένεια της λέπρας. Μία απάντηση στην εποχή μας, όπου προσπάθησαν να μας φοβήσουν με τη Θεία Κοινωνία. Είμαι από αυτούς που κι εγώ έχω κοινωνήσει ατέλειωτα αρρώστους και στα νοσοκομεία, έχω πάει και στο Αχέβα και έχω κοινωνήσει, έχω πάει και σε κλινικές της Θεσσαλονίκης, αλλά και στις κλινικές που είχα στον Τρίλοφο και κοινώνησα εκατοντάδες αρρώστους και μετά τη Θεία Κοινωνία εμείς ό,τι περισσέψει με το ίδιο κουταλάκι, την Αγία Λαβίδα όπως τη λέμε εμείς, εκκλησιαστικά, τελειώνουμε ό,τι υπάρχει μες στο Άγιο Ποτήριο, καταλύουμε, το λέμε και αυτό εκκλησιαστικά. Μην έχετε λοιπόν λογισμούς για τη Θεία Κοινωνία. Σε όλα τα άλλα τα σημεία πρέπει να προσέχουμε, ακόμα και εντός του ναού. Αλλά για τη Θεία Κοινωνία σας το βεβαιώνει ο Παπαχρίστος που έφτασε στα 62 του και αυτές τις μέρες που σας κοινωνάω τα 2,5 χρόνια τώρα με τον COVID, εγώ το ίδιο κάνω όταν τελειώσει η λειτουργία. Ο Παπαφώτης μας λοιπόν σήμερα έχει την τιμή να γιορτάζει και να γιορτάζει με όλη την τιμή και τη δόξα και στη γη και στον ουρανό. Τόσο πολύ τους έμαθε την αγιότητα ο Παπατήχων, που υπάρχουν διηγήσεις, το ξέρετε ότι έχω αγαπήσει πολύ τη Λέσβο, πάρα πολύ όμως, και 2-3 φορές το χρόνο πάω και θα πάω εκεί, όταν θα λείπω από εδώ, ή στην Αθήνα θα είμαι, ή στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Εκεί λοιπόν ακούω διηγήσεις ατελείωτες πόση απλότητα, πόση αγιότητα, πόση αγάπη είχε ο Παπαφώτης, ο οποίος με τον μισθάκο του, λέει, που είχε, που έπαιρνε, σπούδαζε δεκάδες παιδιά στα πανεπιστήμια. Όσα παιδιά ήταν φτωχά, τους έβγαζε από το πορτοφόλι του για να πηγαίνουν στις σπουδές του. Έχτισε τους ναούς, υπέροχους ναούς εκεί στην ενορία του. Έχτισε ένα μοναστηράκι στον Άγιο Λουκά, εκεί τον Μυτιλινιό, και λειτουργούσε σε κάτι στενά παρεκκλήσια που εγώ δεν μπόρεσα να μπω μέσα. Άρε Παπαφώτη, του λέω, για χοντρούς δεν τα έκανες αυτά. Μόνο για λιγνούς τα έκανες. Λιγνούς και κοντούλιδες. Αυτός αγαπούσε ο Παπαφώτης. Και γιορτάζοντας αυτούς τους Αγίους όλους, λέω μέσα μου, πόσο ευλόγησε την εποχή μας ο Θεός, που μας δίνει τον έναν Άγιο μετά τον άλλον, ο ένας πίσω από τον άλλον. Πήγα τώρα στην Αθήνα που ήμουνα και πέρασα πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Την Κυριακή λειτουργήσα στον Πειραιά. Τόλμησε και πήγα στον Πειραιά. Δεν με πήρανε. Ολόκληρος γύρισα. Και μάλιστα οι Άγιοι Ανάρχηροι που λειτουργήσα
είναι 100 μέτρα από εκεί που φαντάζεστε. Και με υποδέχτηκαν στο ναό και όλοι μου λέγαν, εγώ ξέρεις παπά, δεν είμαι το ίδιο που είσαι και εσύ. Αλλά σ' αγαπάω, ωραία, λέω, τι ωραίο σ' αγαπάω είναι αυτό. Και μ' αγκάλιαζαν και εκεί ακούστε τώρα τι παππούλιδες υπάρχουν. Εκεί έχει δύο ναούς των Αγίων Αναργύρων. Ένα παλιό μικρό με διάφορα δωμάτια από εδώ και από εκεί, χαμηλό, δεν φαίνεται απ' έξω. Τον έχει αγιογραφήσει ο Φώτης Κόντογλου. Και ένα μεγάλο δίπλα μεγαλοπρεπέστατο που τον λειτουργούν ως ενορία. Τον μικρό παλιό ναό, ο Παπασπύρος, ένας εκλεκτός ιερέας, τον λειτουργεί 9 με 11 το πρωί για τα ζευγάρια που έχουν παιδιά μικρά και τους φοιτητές που έχουν σχέση εκεί με την εκκλησία. Γέμισε μέσα και έξω ο ναός παιδάκια μικρά, παιδάκια μεγάλα, φοιτητές. Κοινώνησαν όλοι, με δύο Άγιο Ποτήρια κοινωνούσαμε και στο τέλος καθίσανε και με κεράσανε. Τι υπέροχη παρέα που ήταν, που φέρα και όργανα, τραγουδήσαμε, χορέψαμε, γλεντήσαμε όλο το μεσημέρι. Την άλλη μέρα, τη Δευτέρα το βράδυ, με κάλεσαν στο μοναστηράκι της Παναγίας των Βριούλων, που ήρθε η Παναγιά από τα βουλά της πόλης και είναι μια πολύ θαυματουργή εικόνα και είναι στο Δίλεση κοντά εκεί που είναι και η εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου. Μία γερόντισσα η Φιλοθέη, σας προκαλώ όλους να πατήσετε στο ίντερνετ ομιλίες της γερόντισσα Φιλοθέη. Θα γεμίσετε χαρά, χαμόγελο και ελπίδα. Τόσο ωραία δεν έχω ακούσει ομιλίες πουθενά. Μαθήτρια μαζί με τον πατέρα Λίβιο. Ωρε λέω, τι υπέροχη που υπάρχουν. Έχει και η Αθήνα καλό κόσμο. Μην τους βρίσουμε. Έχει και ο Πειραιάς καλό κόσμο. Μην τους βρίσουμε. Μάλλον εμείς γίναμε οι χειρότεροι από όλους. Και πέρασα λοιπόν καταπληκτικά. Πήγα και σε ένα γάμο ενός συνεργάτη μου και είχαν πολύ κόσμο και πολλούς παπάδες και στο τέλος με έβαλα, λέει, όχι, εσύ θα κάνεις τον γάμο, εσύ θα κάνεις και την ομιλία. Ντράπηκα, αλλά τα έκανα όμως. Σας τα είπα αυτά για να σας πω ότι και στις μέρες μας η Εκκλησία σε πολλές γωνιές κάνει καλό έργο. Σε πολλές γωνιές έχει ιερείς και πιστούς και ανθρώπους και μοναχούς και μοναχές που έχουν χαμόγελο και αγάπη. Και θυμόμαστε όλοι πόσο ωραία μιλούσαν οι Άγιοι σύγχρονοι για την αγάπη, για τη χαρά και το χαμόγελο. Έι, θα το πω ακόμα μια φορά. Σταματήστε να ακούτε και να βλέπετε αυτούς που σας μαυρίζουν την καρδιά. Δεν είναι λόγια του Θεού αυτά. Και έλεγε ο Κεροπαΐσιος, παιδάκι μου, αν ακούσεις ή διαβάσεις λόγια που σου μαυρίζουν την καρδιά και σου δημιουργούν άγχος και φόβο, είτε τα πει πατριάρχης, είτε τα πει δεσπότης, είτε τα πει γέροντας, είτε τα πει θεολόγος, είτε τα πει οποιοσδήποτε, δεν είναι του Θεού. Τα έχει μπερδέψει ο διάβολος αυτά τα λόγια. Ο Θεός μας είναι αγάπη. Ο Θεός μας είναι χαρά. Ο Θεός μας είναι ελπίδα. Ο Θεός μας είναι η αγάπη η ίδια, η χαρά η ίδια,
το έλεος το ίδιο, η ευλογία ολόκληρη είναι ο Θεός μας. Αυτόν το Θεό λοιπόν να πάρουμε από σήμερα στην καρδιά μας και να περάσουμε όμορφη μεγάλη σαν ακουστή, να έχει ομορφιά μέσα. Και θα σας πω κάτι πρακτικό και θα το κάνω πρώτος εγώ τώρα. Για να μπούμε όμορφα στη μεγάλη Σαρακοστή, σήμερα το απόγευμα τι διαβάζει η Εκκλησία. Τον εσπερινό της συγγνώμης, της συγχώρεσης. Το να συγχωρεθούμε ο ένας με τον άλλον και να μην έχουμε τίποτα στην καρδιά μας. Δώστε τα όλα στο Θεό, ό,τι κι αν σας έκαναν, όποιος κι αν σας το έκανε. Και επειδή πρώτος πρέπει να το κάνει ο παπάς, πραγματικά σας ζητάω συγγνώμη. Πραγματικά θέλω να με συγχωρέσετε σε όποιο σημείο μπορεί να σας ζόρισα, να σας σκανδάλισα, να σας πίκρανα, να μην έκανα αυτό που έπρεπε. Το νιώθω πολλές φορές. Κουράζομαι, μπερδεύεται το μυαλό μου. Εγώ σας το είπα, εσείς δεν το πιστέψατε. Χαζός είμαι και χαζά κάνω. Γι' αυτό λοιπόν συγχωρέστε με. Πρώτα να με συγχωρέσει η Κυρία Μαρία, μετά οι επίτροποι, μετά οι ψαλτάδες, μετά οι συνεργάτες μου μέσα, τα παιδιά μου, οι φίλοι μου, οι συνεργάτες μου, τα πνευματικά μου παιδιά, όλοι να με συγχωρέσετε. Σας αγαπώ όλους. Σας αγαπώ όλους. Να περάσουμε λοιπόν καλή Σαρακοστή. Εμείς θα έχουμε την προηγιασμένη την Τετάρτη το απόγευμα. Να δείτε να κοινωνήσετε, νομίζω ότι την έχουμε στις 6 ώρα και στις 7 η ώρα τους χαιρετισμού για να δοξάσουμε και να ευχαριστήσουμε και την Παναγιά μας. Να είσαι καλά κύριε Χρήστο, μου σε αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ πολύ και να με συγχωρέσεις και εσύ που καμιά φορά σε ζωρίζει. Να είσαι καλά κύριε Χρήστο, να είσαι καλά. Να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Και για εξομολόγηση θα είμαι εδώ και τις Κυριακές μετά τη λειτουργία, αλλά για κάτι όμως πολύ σύντομο, γιατί μένετε πολύ και όλοι θέλουν να πάνε στα σπίτια με τις οικογένειές τους. Και μετά Παρασκευές και Σάββατο πρωί απόγευμα είμαι εδώ όπως είναι το πρόγραμμα έξω. Καλό Πάσχα να έρθει. Και να κάνουμε προσευχή να σταματήσει ο πόλεμος. Είναι κακό πράγμα ο πόλεμος. Βλέπετε τι γίνεται. Άιτε. Διευχόμαστε.